Σας καλωσορίζω στο σπίτι μου. Με το γαϊδαρό ταλάνι γεννιό ο Μίτσος το Σεριγιάννη. Τώρα φίλε ποιος τους πιάνει, ούτε χίλι πόλης μάνει. Έχω γαϊδαρό αλάνι και το δρόμο δεν τον χάνει. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτης κι όταν είμαι εγώ πιωμένος δεν κράτεται ούτε δεμένος. Ρε αφεντικό τρελό, βάλε τσιπούρο να πιω. Κι ο γαϊδάρος σου, βρε αφεντικό τρελό, μη ζητάς λογαριασμό. Όσα τσιπούρα κι αν πιούμε, μόρτικα θα ξηγηθούμε. Αναφορά πραγματικά ένα λάθος. Είναι ένα λάθος, η εντύπωσή μου ήταν ότι ο Πάκος ακολουθούσε να παίζει στην Ευρώπη, διότι είχα μείνει στο πρώτο παιχνίδι που είχε κερδίσει. Οπότε ζητώ συγγνώμη από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Δεν είχα καμία πρόθεση να αναφερθώ ειρωνικά σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ σημαντική και πολύ ιστορική. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ούτε με τον ΠΑΟΚ, ούτε με καμία ομάδα. Το γραφείο στη Θεσσαλονίκη και θα κάνετε το Υφυπουργείο με Μακεδονία Στράκης πάλι υπουργείο. Με ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Κύριε Αγγελίδη, δεν το έχω σκεφτεί. Δεν έχω καμία ιδιαίτερη σχέση με τον κύριο Μαρινάκη. Και πρέπει να σας πω ότι τον χαιρέτησα μπαίνοντας στο ξενοδοχείο όπως χαιρέτησα καμία εκατοστή άλλους οι οποίοι έτυχε να βρίσκονται στο λόμπι την ώρα που ήμουν και επέστρεφα στο ξενοδοχείο μου. Δεν έχω προσωπικές σχέσεις με επιχειρηματίες. Δεν έχω φιλίες με επιχειρηματίες. Η δουλειά μας είναι να καθορίζουμε τους όρους του επιχειρηματικού παιχνιδιού. Και από εκεί και πέρα όλοι πρέπει να συμμορφώνονται. Για ένα νέο παιδί, ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή ακτίνου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε.